με προσωπική πλέον ευθύνη ο εφημέριος θα ξαναγράψει τους έχοντας ανάγκη ώστε να γίνει μια εκαθάριση προς το καλύτερο. Διότι πρέπει να σεβόμεθα τον κόπο των εθελοντών και το ιερό χρήμα το οποίο προσφέρεται και έχει αυτή την ιερότητα συνήθως από το υστέρημα των ανθρώπων για να καλύπτει κάποιες ανάγκες. Δεν είναι πιο ιερή η ανάγκη, είναι πιο ιερή η προσφορά. Λοιπόν, επίσης, πάνω σε αυτό το πλαίσιο γίνει μια προσπάθεια με τον Ιατρικό Σύλλογο, γίνεται αυτό, για τους άπορους και τους ενδεείς και αυτούς που δεν έχουν καθόλου ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μέσω των ενοριών να αντιμετωπιστεί αυτό. Και στο θέμα το δικό μας επίσης, γιατί και εμείς είμαστε χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τώρα τουλάχιστον, θα γίνει κάτι ανάλογο. Θα πηγαίνουν στους ιατρούς εκείνους που εθελοντικά θα δέχονται να εξετάσουν τέτοιες περιπτώσεις με την έγκριση των κατατόπων ιερέων που γνωρίζουν πολύ καλά, επειδή καταλαβαίνετε ότι ο ιερέας στην ενορία του ξέρει τις οικογένειες, ξέρει αυτές που έχουν ανάγκη κτλ. Να εγγυάται ότι πράγματι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα, την οικονομική, αλλά δεν είναι και ασφαλισμένοι ή είναι άποροι. Οπότε να καλύψουν αυτό το βασικό στοιχείο μιας ποιοτικής ζωής. Λοιπόν, σε αυτόν τον τομέα το καλύπτουμε κατά κάποιο τρόπο. Αλλά αυτά όλα τα πράγματα μεταφέρεται η υποχρέωση του κράτους στον εθελοντισμό και στην καλή θέληση των επιστημόνων και των κληρικών. Πράγμα δηλαδή που θα ζήσουμε τα επόμενα χρόνια με την καλή θέληση των ανθρώπων, το φιλότιμο και την διάθεσή τους να προσφέρουν. Αυτά όλα είναι πράγματα τα οποία τα ζούμε πρωτόγνωρα. Γι' αυτό και τα προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε και αυτό δημιουργεί νέες προοπτικές στην ποιμαντική. Γι' αυτό και οι συνάξεις αυτές που κάνουμε δεν είναι απλά συνάξεις και να βλεπόμαστε, είναι συνάξεις για να χαράξουμε πορεία στις νέες ποιμαντικές ανάγκες που υπάρχουν, ώστε να είναι σύγχρονη η ποιμαντική μας και ανταποκρινόμενη στις καινούργιες ζωφερές, όπως είδατε και στην ανακοίνωση λέμε, στην εποχή του ΕΟΠΗ, ζωφερές καταστάσεις τις οποίες ζούμε. Κάτι όσον αφορά το προνοιακό τώρα έργο της Μητροπόλεως, ναι, πέρα από τα συσίτια και το θέμα αυτό με την ιατρική κάλυψη άπορων ασφάλιστων, μπήκαν και άλλα ζητήματα επιτάπητο σήμερα? Να ξέρετε ότι και στο θέμα του ηματισμού των ρούχων υπάρχουν υπεύθυνοι ιερείς και θα ανακοινωθούν συγκεκριμένοι τόποι που θα μπορούν οι άνθρωποι να αφήνουν τα ενδύματα, τις προσφορές τους, ώστε να καλύπτεται και αυτό το μέρος της ανάγκης. Προσπαθούμε, από ό,τι καταλαβαίνω, προσπαθούμε κάθε βήμα να είναι σωστό, σταθερό, προσεκτικό και τα όποια λάθη να γίνονται παραδείγματα για βελτίωση. Δεν θέλω να, η Εκκλησία δεν θέλει να εξαγγελεί και δεν έχει ανάγκη να εξαγγελεί. Όπως είπατε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, θα πούμε μόνο εξαγγελίες. Η Εκκλησία δεν έχει ανάγκη. Είναι ένα σταθερός θεσμός που δεν έχει ανάγκη να εξαγγέλει για να εντυπωσιάσει. Έχει ανάγκη να αγκαλιάσει, να ζεστάνει, να ποιμάνει και να φροντίσει έναν κόσμο ο οποίος, αν μη τι άλλο, είναι σε μια δύσκολη κατάσταση.